Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για άλλη μία φορά, στο ίδιο έργο θεατές, με ένα νομοσχέδιο φυσικά που είναι ενταγμένο στα πλαίσια της ασκούμενης αντεργατικής αντιλαϊκής πολιτικής και των τραγικών επιπτώσεών της στη ζωή και την υγεία του λαού μας. Μίας πολιτικής που είναι σε πλήρη αντίθεση με την αναγκή ανάπτυξη, στελέχωση, εξοπλισμό του δημόσιου συστήματος υγείας και την αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων της επιστήμης και της τεχνολογίας προς όφελος του λαού μας. Μία πολιτική πιστή στην εφαρμογή των στρατηγικών κατευθύνσεων και επιλογών όλων των αστικών κυβερνήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική κρατική υποχρηματοδότηση, μέτρα στη λογική κόστους-οφέλους, ενίσχυση της ατομικής ευθύνης και όχι της κρατικής ευθύνης. Μία πολιτική που υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις στη χώρα μας, αφού η λαϊκή υγεία, η δημόσια υγεία αποτελούν ανεπίτρεπτο κόστος που εμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι, οι τεράστιες ελλείψεις στο σύστημα υγείας δείχνουν και τον πραγματικό ένοχο με τον οποίο οι εργαζόμενοι, ο λαός μας, θα πρέπει να αναμετρηθεί. Δηλαδή, την κυριαρχία των νόμων της αγοράς, των νόμων που θέλουν την υγεία και την ασθένεια πεδίο κερδοφορίας, επενδύσεων και ανταγωνισμού, που αντιμετωπίζουν τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία ως περιττό αντιαναπτυξιακό κόστος, την επικράτηση της λογικής που θέλει την υγεία και τις υπηρεσίες αυτής εμπόρευμα και όχι κοινωνικό αγαθό που θα διασφαλίζεται σε όλους δωρεάν και με βάση τις ανάγκες. Αυτές είναι οι αιτίες που τα υποστελεχωμένα δημόσια νοσοκομεία αποτελούν καθεστώς, λειτουργούν με εξουθενωμένο υγειονομικό προσωπικό, η δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι υποτυπώδης έως ανύπαρκτη, βαθαίνει η εμπορευματοποίηση και η επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας, ενώ ετοιμάζεται νέα επίθεση στο δημόσιο σύστημα υγείας με επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, την είσοδο ιδιωτών, την επίθεση στην πλήρη και αποκλειστική απασχόληση με το πρόσφατο αντεργατικό έκτρωμα που ψηφίσατε πριν λίγες μέρες, που όσον αφορά το χώρο της υγείας σας πρόλαβε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ νέα επίθεση προμηνύεται με την επέκταση των ΣΔΙΤ, την επέλαση μεγαλοεπιχειρηματιών στα δημόσια νοσοκομεία, την επέκταση του εμπορευματικού χαρακτήρα τους και τη λειτουργία τους με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ως επιχειρήσεις. Πιο σφιχτά στη λογική κόστους-οφέλους. Και έρχεται τώρα με το νομοσχέδιο που συζητούμε, όπως και το προηγούμενο διάστημα, ειδικά μετά την έναρξη της πανδημίας, και προσπαθείτε να παρουσιάσετε στο λαό ως σωτηρία για το δημόσιο σύστημα υγείας την πολιτική που ευθύνεται για τα προβλήματα που αυτό αντιμετωπίζει. Μια πολιτική που οδήγησε σε κατάρρευση συστήματα υγείας ακόμη και σε προηγμένες χώρες, αφήνοντας ακάλυπτους τους ασθενείς με άλλα προβλήματα υγείας όπως και στη χώρα μας. Και ακριβώς τα μέτρα που πήρατε και συνεχίζετε να παίρνετε αποτελούν ομολογία ήττας της χρεοκοπημένης πολιτικής, της υποχρηματοδότησης, της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της υγείας, της συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά υλοποιείται, αλλά και όλα τα άλλα αστικά κόμματα συμφωνούν ανεξάρτητα τις όποιες μικροδιαφορές στη διαχείριση. Και έρχεται τώρα κοινικά και παρουσιάζεται ως εργαλεία αναβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας όλα εκείνα που κατά τη διάρκεια της πανδημίας κόστησαν χιλιάδες ζωές. Να γιατί λοιπόν εδώ και 1,5 χρόνο όχι μόνο κοφεύεται συνειδητά και αγνοείτε τα αιτήματα και τις προτάσεις που σας έχουν καταθέσει επανειλημμένως οι νοσοκομιακοί γιατροί, αλλά προσπαθείτε να τους φημώσετε, τους συκοφαντείτε, τους ασκείτε διώξεις με fake news, εισαγγελείς πειθαρχικά και εκδικητικές απολύσεις. Είναι όλοι αυτοί, να θυμίσουμε, είναι όλοι αυτοί οι αγωνιζόμενοι υγειονομικοί που υποκριτικά χειροκροτούσατε και χύνατε κροκοδίλια δάκρυα δημοσίως. Ενώ εδώ και 1,5 χρόνο αρνείστε να τους συναντήσετε και κρύβεστε. Και εδώ έχω το υπόμνημα το οποίο σας το έστειλα, εφόσον δεν τους δεχτήκατε σε συνάντηση. Καταθέτω το υπόμνημα με τα αιτήματα αλλά και τις προτάσεις των νοσοκομιακών γιατρών να το λάβετε, αν δεν το λάβατε, υπόψη σας. Ένα υπόμνημα ομόφωνο της Ομοσπονδίας Νοσοκομιακών Γιατρών. Οι υγειονομικοί λοιπόν που διεκδικούν τι? Αυτά που δικαιούνται προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της δουλειάς τους μέσα σε επικίνδυνες και ανθυγιενείς συνθήκες, με αλλεπάλληλες βάρδιες και εφημερίες, με δεκάδες χρωστούμενα ρεπό και μέρες κανονικής άδειας. Γι' αυτό
και ο Πρωθυπουργός χθες για άλλη μία φορά απέφυγε να μιλήσει για ουσιαστική ενίσχυση και θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας εν ώψη και της μετάλλαξης Δέλτα που θα κυριαρχήσει και στην Ελλάδα. Δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο ενίσχυσης για το δημόσιο, για τα δημόσια νοσοκομεία, για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αντίθετα, έδειξε την επικίνδυνη αντίληψη της κυβέρνησης στα ζητήματα εμβολιασμού και γενικότερα της προστασίας της δημόσιας υγείας, αναδεικνύοντας την πιο εκφυλισμένη εκδοχή της ατομικής ευθύνης, δίνοντας, τάζοντας δωράκια στη νεολαία, αντί της εξασφάλισης της ουσιαστικής ενημέρωσης του λαού, ζητήματα που τελικά ενισχύουν τον ανορθολογισμό και υπονομεύουν την προστασία της υγείας του λαού. Σε αυτήν ακριβώς την πολιτική που διαχρονικά εφαρμόζεται όλες οι κυβερνήσεις είναι και ο προσανατολισμός του νομοσχεδίου, αφού διαιωνίζει και επεκτείνει τις προσωρινές και ορισμένου χρόνου σχέσεις εργασίας, ενισχύει το σύστημα των μετακινήσεων των υγειονομικών από μονάδα σε μονάδα, από μονάδα σε εμβολιαστικό κέντρο, όπως δηλαδή επιτάσσει η ολοκληρωμένη έκδοση της αντιλαϊκής πολιτικής και οι μοντέρνες σχέσεις εργασίας, για τις οποίες το κράτος δεν βάζει ούτε ένα ευρώ, ενώ οι εργαζόμενοι δεν θα ξέρουν που θα ξημερώσουν την επόμενη μέρα. Φυσικά σε κανένα σημείο του νομοσχεδίου δεν γίνεται λόγος για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που υπηρετούν με διάφορες συμβάσεις με ημερομηνία λήξης, όπως εξάλλου διεκδικούν, απαιτούν οι υγειονομικοί στα δημόσια νοσοκομεία, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Συγχρόνως με τις προβλέψεις των άρθρων 83 προστασίας του πολίτη και 84 Υπουργείου Παιδείας, σχεδιάζεται την επαναφορά εργολαβικών εταιριών μετά την απόλυση των συμβασιούχων, που τους δίνεται τώρα παράταση έως ένα τρίμηνο, ως 31 του 2021, στους τομείς καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης. Ενώ προς την ίδια κατεύθυνση κινείται, για παράδειγμα, και η 5η Υγειονομική Περιφέρεια, που αύριο στην ουσία απολύει 94 εργαζόμενους στα κέντρα υγείας, στα τόμη που εργάζονται ως συμβασιούχοι, δηλαδή, εδώ και 1,5 περίπου, ένα και κάτι χρόνο, στους τομείς της καθαριότητας και φύλαξης. Τους πετάτε στον δρόμο. Δεν χρειάζονται. Καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες. Και βέβαια σε αυτό μας απαντήσετε και σε επίκαιρη ερώτηση και ξέρουμε τι θα συμβεί. Από αύριο απολύονται. Γιατί δεν τους παίρνετε? Άμεσα, τώρα. Την ίδια ώρα λοιπόν που δεν προσλαμβάνεται προσωπικό και με άλλοθη την πανδημία και τις ελλείψεις προσωπικού, με το άρθρο 18 παρατείνεται για ένα έτος, έως τέλος δηλαδή του 2021, την εργασία των ιατρών του ΕΣΥ που συμπλήρωσαν το 67ο έτος ηλικίας και συνταξιοδοτούνται. Ρύθμιση που αποτελεί λαγό για την νομιμοποίηση της παράτασης του εργάσιμου βίου. Συγχρόνως με την πρόβλεψη για ίδρυση φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από κοινοφιλή ιδρύματα, που περιμένουν να μας πείτε ποια θα είναι αυτά ή τι είναι αυτά τα κοινοφιλή ιδρύματα του άρθρου 4, και με φερετζέ το χαρακτήρα μη κερδοσκοπικός, γίνεται ένα ακόμα βήμα ενίσχυσης της επιχειρηματικής δράσης και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ενώ πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους. Συγχρόνως η κυβέρνηση, αξιοποιώντας την πανδημία, ενισχύει και με αυτό το νομοσχέδιο προκλητικά τους επιχειρηματικούς ομίλους, τόσο στο ζήτημα της αποπληρωμής των χρεών τους, αλλά και με τις αυξημένες πληρωμές για την πώληση υπηρεσιών των επιχειρήσεων στην υγεία προς το κράτος, αντί για τη χωρίς αποζημίωση επίταξή τους, με το άρθρο 53. Έτσι, ενδεικτικά, αντίστοιχα με τα άρθρα 63, 64, 65, με τη ρύθμιση ίσπραξης για το clawback, για πολλωστή φορά κάνεται άλλο ένα δωράκι στους επιχειρηματίες, ενώ είναι σχέτη πρόκληση η παροχή στους επιχειρηματικούς ομίλους από το κράτος αυτά τα οποία χρωστάνε να τα αποπληρώνουν, αν τα αποπληρώσουν, σε 10 χρόνια, 120 δόσεις, και μάλιστα άτοκα. Αντίστοιχα, και με το άρθρο 65 κάνετε άλλη μια προκλητική ρύθμιση οφειλών υπέρ των επιχειρηματιών στο φάρμακο, την ίδια ώρα όμως που για το λαό το φάρμακο είναι φαρμάκι, αφού εξαναγκάζεται να βάζει το χέρι βαθιά στη τσέπη. Είναι φανερό ότι ο λαός από την ίδια του την πείρα αντιλαμβάνεται πως δεν μπορεί να εμπιστευτεί
καμία αστική κυβέρνηση και αστικό κράτος που τζογάρει την υγεία του για να παίξει το παιχνίδι των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ένα κράτος που δηλώνει ανίκανο να παρέχει στο λαό ένα δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας ικανό να αντιμετωπίσει μια υγειονομική κρίση φορτώνοντας την ευθύνη στο λαό, αλλά την ίδια ώρα ικανότατο στο να διαμορφώνει το περιβάλλον προστασίας της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, βάζοντας στο περιθώριο εργατικά δικαιώματα και ανάγκες. Και από τις ίδιες τις εξελίξεις επιβεβαιώνεται πως οι εργαζόμενοι, οι αυτοπροσχολούμενοι, οι φτωχοί αγρότες, οι γυναίκες, η νεολαία χρειάζεται να εντείνουν την πάλη τους στον αγώνα τους μαζί με τα σωματεία, τα συνδικάτα, τους φορείς του λαϊκού κινήματος για μέτρα προστασίας της υγείας, για υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Και σε αυτόν τον αγώνα το ΚΚΕ δηλώνει παρόν και θα πρωτοστατήσει. Θα ήθελα να αναφερθώ, κύριε Πρόεδρε, σε δύο τροπολογίες, όπως τοποθετηθήκαμε και στην Επιτροπή χθες. Δύο τροπολογίες που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η πρώτη αφορά την άμεση μονιμοποίηση των 4.000 εργαζομένων με πρόγραμμα του ΑΕΔ στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Αφορά εργαζόμενους που εντάχθηκαν στο Σύστημα Υγείας από το 2017 και με συνεχείς ανανεώσεις παρατάθηκε η εργασία τους έως σήμερα και περιμένουμε από τον Υπουργό να τοποθετηθεί. Όπως επίσης καταθέσαμε και μία τροπολογία, δεύτερη τροπολογία, στηρίζοντας το δίκαιο αίτημα της Πανατικής Επιτροπής Κοινοφιλούς Εργασίας και του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής για τροποποίηση μιας κοινής υπουργικής απόφασης με στόχο της τροπολογίας η οποία κατά τη γνώμη μας διασφαλίζει τη συνέχεια της στήριξης λειτουργίας των υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών των εργαζομένων αυτών, των 36.500 εργαζομένων που είναι σε διάφορους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Δήμους, Περιφέρειες, και λόγω των μεγάλων κενών που υπάρχουν σε μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους. Κατά τη γνώμη μας είναι επιβεβλημένη η τουλάχιστον ανανέωση έως το τέλος του χρόνου της εργασίας τους, προκειμένου να ισχύσει το δεύτερο που βάζουμε στην τροπολογία, η επιβίωσή τους από τη στιγμή που δεν θα μονιμοποιηθούν αν γίνει δεκτή η τροπολογία μετά την 31 Δεκάτου το 2021, να μπορούν, γιατί τώρα δεν θα μπορούν, να μπορούν να τους καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας για όσο διάστημα θα παραμείνουν άνεργοι. Και δύο λόγια, κύριε Πρόεδρε, για τα δύο πρώτα άρθρα που αφορούν, του νομοσχεδίου που αφορούν τη σύμβαση. Τόσο την τροποποίηση μάλλον της σύμβασης στα συγκεκριμένα άρθρα, που είναι μια σύμβαση από το 18 συνολική με συγκεκριμένα μέτρα. Εμείς θεωρούμε και το λέμε για ακόμα μια φορά ότι αυτά τα μέτρα που προβλέπονται στη συνολική σύμβαση και στα συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου, αυτά τα μέτρα λοιπόν πρέπει να αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του κράτους, να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό, να στελεχώνονται με μόνιμο προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και να εξασφαλίζεται ο επαρκής και σύγχρονος ιατρομηχανολογικός εξοπλισμός και βεβαίως να αποτελούν μέρος του πανελλαδικά αναπτυγμένου δημόσιου συστήματος υγείας, ώστε έγκαιρα, με ασφάλεια και απολύτως δωρεάν να παρέχονται όλες οι προληπτικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις σε όσους έχουν ανάγκη χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Παράλληλα, οι όποιες τυχόν προσφορές να αξιοποιούνται επικουρικά και συμπληρωματικά. Εξάλλου, τα χρήματα που διαθέτει το Ίδρυμα αποτελούν στην ουσία ένα πολύ μικρό μέρος των κερδών σταγόνα στον ωκεανό που προέκυψαν από την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων από τον απλήρωτο χρόνο εργασίας τους που δημιουργεί τα κέρδη. Και αλήθεια, ο λεγόμενος εθνικός ευεργέτης και το κοινοφυλάς του Ίδρυμα, που όλοι μαζί χειροκροτείται, υπερθεματίζεται, που έχει έδρα του τις Βερμούδες, αφού δεν βρήκε στην Ελλάδα κάποιο τόσα χρόνια κάποιο κατάλληλο κτίριο, αλλά προτίμησε τον κατάλληλο φορολογικό παράδεισο. Ο εθνικός ευεργέτης δεν είναι, που λαϊλάτισε εργαζόμενους και όλη τη χώρα με τις ευλογίες του αστικού κράτους και τώρα έρχεται και δίνει πεντεροδικάρες από τα αμύθιτα κέρδη του, που πέραν της άγριας εκμετάλλευσης προέκυψαν ακόμα και με τίμημα της ζωής δεκάδων εργατών στα ναυπηγεία, όπως και εκατοντάδων κατοίκων ως αποτέλεσμα της μόλυσης που προκάλεσε στο Θριάσιο. Παράλληλα, αυτού του τύπου οι συμβάσεις, τόσο από τη σημερινή, την προηγούμενη, την πιο προηγούμενη κυβέρνηση, αξιοποιούνται
για να επιδρούν, να ασκούν και βαθύτερη ιδεολογική επίδραση στους εργαζόμενους, επιδιώκοντας να καλλιεργήσουν στο έδαφος των σοβαρών προβλημάτων των λαϊκών οικογενειών το ανθρώπινο πρόσωπο του συστήματος, της εκμετάλλευσης, του καπιταλισμού, να συμφιλειωθούν οι εργαζόμενοι με την αντίληψη ότι μπορεί να περισσέψει και κανένα ψίχουλο όσο καλύτερα πάει η κερδοφορία των επιχειρηματιών, και παράλληλα να εθίζονται οι εργαζόμενοι με την αντίληψη για κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές όχι ως δικαίωμα, αλλά ως φιλανθρωπία. Έτσι διαθέτουν είτε οι ίδιοι είτε μέσω του κράτους ένα απειροελάχιστο μέρος των κερδών από τη δουλειά των εργαζομένων για να εξασφαλίζουν πολλαπλάσιο κέρδος, επιδιώκοντας την ενσωμάτωση και τη λεγόμενη κοινωνική ειρήνη. Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Φυσικά υπάρχουν διατάξεις που ρυθμίζουν κάποια ζητήματα που τοποθετούμαστε θετικά. Ευχαριστώ.